Υπάρχει ένα βούλευμα στο ποδόσφαιρο, στο οποίο βούλευμα κατηγορούνται 28 άνθρωποι. Τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Για παράδειγμα, τι έγινε στο Κοριόπολης πριν από 8 χρόνια? Οι άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνταν, χωρίς καν βούλευμα, ενδεχομένως και κάποιοι που προφυλακίστηκαν, επειδή αναφέρθηκε το όνομα του κ. Μπέου, να το δανειστώ, αποκλείστηκαν ισοβίως από το ποδόσφαιρο, οι ομάδες τους τιμωρήθηκαν και ακολουθήθηκε μια πειθαρχική διαδικασία με βάση την πιθανολόγηση της επαρκής ενδείξης, όχι βεβαίως τα αποδεικτικά στοιχεία όπως γίνεται στην ποινική διαδικασία. Και αυτοί οι άνθρωποι αργότερα, όταν απαλλάχθηκαν, όταν αθωώθηκαν, κέρδισαν το δίκιο τους. Πάντως, εκείνη την εποχή τα πειθαρχικά όργανα λειτουργήσαν του ποδοσφαίρου και τιμώρησαν πρόσωπα και ομάδες. Αυτό προβλέπεται, Γιώργο, στην πειθαρχική δικαιοσύνη. Και θέλω το σχόλιο σου αμέσως μετά την αποκάλυψη της εκπομπής.